Είναι η Έλληνα Παπαρίζου από τη Σουηδία και στέλνει το δικό της μήνυμα στους Έλληνες ομογενείς για να τη ψηφίσουν στο μεγάλο ημιτελικό του Melody Festivalen. Γεια σας συμπατριώτες. Όπως βλέπετε βρίσκομαι πάλι από εδώ που ξεκίνησα. Πού είμαι? Στη Σουηδία. Φέτος συμμετέχω στο Melody Festivalen. Εάν σας αρέσει το τραγούδι, ψηφίστε το. Πολλά φιλάκια, σας αγαπώ πάρα πολύ και σας έχω πάντα μέσα στην καρδιά μου. Φιλάκια! Εδώ βλέπετε αποκλειστικές φωτογραφίες από την πρώτη πρόβα της Έλληνας Παπαρίζου στη Σουηδία. Ντυμένη απλά με ένα μαύρο μπλουζάκι και με τα μαλλιά της τραγουδίστριας να είναι σίγουρα πιο μακριά και να έχει βάλει extensions. Αυτό που έκανε εντύπωση στους Σουηδούς ήταν τα ψηλά δωδεκάποντα που φόρησε η Έλληνα Παπαρίζου στην πρόβα και έτσι τα φωτογράφησαν. Δεν θα μπορούσαμε να αφήσουμε ασχολίαστο και το τατουάζ λουλούδι που έχει η Έλληνα Παπαρίζου στο πέλμα του ποδιού της. Μάλιστα, λίγο μετά την πρώτη πρόβα ήταν το φως της δημοσιότητας και η στίχη του τραγουδιού Survivor που θα ερμηνεύσει στο μεγάλο ημιτελικό. 7 μέρες και 7 νύχτες μ' άφησες μόνη και μου έδωσες χρόνο να αναλύσω γιατί κρατιόμουν σε αυτή τη σχέση. Οι στίχοι μιλάνε για μια γυναίκα που ο αγαπημένος της την εγκατέλειψε αλλά τα κατάφερε και επέζησε. Ένα τραγούδι όπως η ίδια είχε δηλώσει την εκφράζει καθώς βγήκε σερβά από τη δύσκολη μάχη που είχε με την κατάθλιψη. Πες με απλά επιζών, πρέπει να είσαι μαχητής, θα σε αφήσω να φύγεις. Πες με απλά επιζών, τόσο δυνατή θέληση, θα σε αφήσω να φύγεις. Εδώ βλέπετε φωτογραφίες πως θα είναι η σκηνή του ημιτελικού στο πάλμε της Σουηδίας. Μαζί της πάνω στη σκηνή θα είναι και η τραγουδίστρια Κόρνεϊ που θα τη συνοδεύει στα φωνητικά. Άλλωστε δεν είναι η πρώτη φορά που οι δύο κυρίες συνεργάζονται. Είχαν αφήσει τις καλύτερες εντυπώσεις σου τραγούδισαν στη σκηνή το μάτο τραγούδι Party All The Time.